Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος προχώρησε και σε αυτοκριτική για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παράλληλα άσκησε δρυμύτατη κριτική και στην πολιτική της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος βρέθηκε στο Βολό προκειμένου να παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Με την πλάτη στον τοίχο». Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτή η κυβέρνηση είχε πολλά προβλήματα, δεν τα μειώνω, δηλαδή το COVID ή το κομμάτι της ακρίβειας που ήρθε από το εξωτερικό, αλλά είχε και πολλές δυνατότητες. Είχε πολλές δυνατότητες να εκμεταλλευτεί ότι δεν είχε το σύμφωνο σταθερότητας, ήταν σε αναστολή, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί να το χρησιμοποιήσει αυτά τα ατού για να αλλάξει την οικονομία, να σκύψει το κεφάλι τους πάνω στις ανάγκες των πολλών, μοίρασε τα λεφτά περίπου με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει πριν από τα μνημόνια. Δηλαδή, με την ίδια στρατηγική, με τις ίδιες συμμαχίες, με τη συνέχεια του πελετειακού κράτους. Πώς σχολιάζετε τις σακούλες με τα χρήματα που καταγγέλθηκε από την γραμματέα του κ. Καλογρίτσα ότι πήγαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω έχει δώσει ο ίδιος ο Νίκος ο Παπάς απαντήσεις για αυτά τα θέματα. Έχει κάνει και μηνύσεις. Να πω ένα. Στην ανακριτική επιτροπή που πήγε προς το ειδικό δικαστήριο κατέρευσε όλο η θεματολογία και η ίδια Νέα Δημοκρατία το πήρε πίσω. Αν θυμάστε, κατηγορότανε για ένα κακούργημα που είχε σχέση με τα χρήματα και ένα πλημέλημα. Το κακούργημα το έχουν βγάλει. Γιατί από τον κύριο Στουρνάρα βγήκε ότι ξέρουμε που ήταν η ροή των χρημάτων και δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό. Όσο για το πλημέλημα, για το παράβαση καθήκον, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι για 30 χρόνια κανένας υπουργός δεν εφάρμοσε το νόμο που είπε ότι πρέπει να γίνει διαγωνισμός για τις άδειες και ο πρώτος υπουργός που εφάρμοσε το νόμο ότι πρέπει να έχουν, τα κανάλια να έχουν να πληρώσουν για τις άδειες, γιατί πρέπει να πληρώσουν τις άδειες, γιατί είναι δημόσιος χώρος οι τηλεπικοινωνίες, έτσι, δεν είναι δικό τους, δεν είναι δηλαδή οι γραμμές, πάει για παράβαση καθήκον. Είναι παράλογο ελληνικό. Για το θέμα των εκλογών που έρχονται και την ενδεχόμενη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο κύριος Τσακαλώτος τόνισε ότι κάθε κόμμα θέλει να πάει όσο καλύτερα μπορεί. Το ζητούμενο, είπε, να αλλάξει η κυβέρνηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Η χώρα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να βαδίζει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό που γίνεται στην υγεία, στα πανεπιστήμια, με την ακρίβεια και τις αναθέσεις.